Μπρόσμου ή καμένη. Μαύρη, ξερή, αφιδατωμένη, σκούρη. Ξυπνούν πρωτόγωνα ένστικτα, δυνάμεις παράξενες που σμήλευσε ο άγνωστος δημιουργός. Ο άνθρωπος εκστασιασμένος ακούει μουσικές και γνωτές. Το μυαλό χάνει. Δεν μπορεί να χωρέσει τέτοια εικόνα. Ερωτεύεται τη Σαντορίνη. Δεν διακρίνει κρίση. Μόνο έντονο φως και μαύρο μέτωπο. Ο Ρισάντο σημαίνει ίνος Σαντορίνη. Από πού είστε, θέλετε να έρθετε σπίτι να πάρετε έναν καφέ? Τι άνθρωποι άραγε ήρθαν εδώ μετά την έκρηξη? Πού βρήκαν το θάρρος να πιάσουν τις μαύρες πέτρες που είχε αφήσει το ηφαίστειο και να χτίσουν σπίτια? Πού βρήκαν το κουράγιο να σκάψουν τη γεμάτη τέτρα γη, να κάνουν λαγούμι και να κατοικήσουν? Ντόπιοι και επισκέπτες κρεμασμένοι από την άκρη του βράχου, 200 έως 300 μέτρα ψηλότερα από τα νερά, ανιχνεύουν το μαύρο, μπλε αρχιπέλαγος, λαμπαδιασμένο από αντανακλάσεις εκατομμυρίων ήλιων στη δύση τους. Τα περισσότερα χωριά της Σαντορίνης αγναντεύουν το Αιγαίο από ψηλά, σαν άρχοντες, λες και σνομπάρουν τη θάλασσα. Καμώνονται πως δεν τους ενδιαφέρει το γαλάζιο, αλλά δεν ξεχνούν ότι από εκεί έρχονται χιλιάδες τουρίστες που κατακρίζουν το νησί τους περισσότερους μήνες του χρόνου.